Φίλοι μου, γεια σας. Χριστός Ανέστη και περπατά μαζί μας. Μέρες Χριστουγέννων, μέρες αναζήτησης, μέρες αναστάτωσης, μέρες αγάπης. Η κάθε μέρα είναι μέρα Χριστού. Κάθε μέρα γεννιέται ο Χριστός μέσα μας. Είναι η αγάπη που μας συνοδεύει. Είναι αυτός που περπατά μαζί μας. Είναι ο αστέρας, ο πρωινό, ο βασιλιάς μας. Αυτός που ήταν, είναι και θα είναι εδώ μαζί μας. Αυτός που δεύτερη φορά ετέχθη στην γη, αλλά ο κόσμος δεν τον πρόσεξε. Αρπάχθηκε στο θρόνο του και ξαναγύρισε για να πάρει πίσω τη γυνή του, τους εκλεκτούς του. Να είμαστε λίγο πριν το τέλος της επταετίας, τολμώ να το πω, γιατί βλέπουμε τα σημάδια, δεν κάνω τον προφήτη, αγαπητοί μου, βλέπω τα σημάδια για να ορίζω γεγονότα. Και τα σημάδια λένε ότι στο μέσο της επταετίας, κεφάλαιο 12 της Αποκάλυψης, αρπάζεται ο αρσενικός, δηλαδή ο Χριστός, κάτι που του έζησα. Δεν θα μπω σε και θα πω... Ένα άλλο στοιχείο από το κεφάλαιο 9 του Δανιήλ που μας λέει ότι στο μέσο της επταετίας κλείνουν οι, νε, οι ναοί. Σταματά λέει η θυσία και η προσφορά στους ναούς. Το ζήσαμε ή δεν το ζήσαμε και συνεχίζουμε να το ζούμε. Το 2020 έκλεισαν τους ναούς και το 2021 έθεσαν το τεστ ως ευλογημένο για το εμβόλιο για να μπορέσει να εισέρθεις στους ναούς. Το βδέλυγμα δηλαδή που έφερε την ερήμωση. Το χάραγμα του εμβολίου που συνεχίζεται, γι' αυτό και προειδοποιούν για πανδημίες, για άλλες αρρώσκες, για καινούργια εμβόλια με άλλες ονομασίες και συνεχίζουν με το χάραγμα στο χέρι που είναι ο αριθμός αυτός που φέρει τον αργό θάνατον τη ξαφνικήτητα, τις αρρώσκες και τα όσα ζούμε της κόλασης αυτής. Οι άνθρωποι δυστυχώς συνεχίζουν να ζουν αυτόν τον φόβο, να ακολουθούν αυτούς και συγχρόνως να μην βλέπουν τα όσα το ιερατείο, η πόρνη όπως μας λέει η Αποκάλυψη συνεργάζεται για να εισάξει στο θρόνο τον Αντίχριστο. Η συνεργασία που κάνει είναι εμφανές μιας και όπως σας έχω πει ο Αθανάσιος της Λεμεσού έφυγε, έδωσε διαταγή να φύγουν των εσταυρωμένων από την Αγία Τράπεζα. Δεν είναι απλή πιτακόμηση, είναι διαταγές του Πάπα. Τυχαία δεν έγινε σε πολλές εκκλησίες μαζί τα τελευταία δύο χρόνια. Τυχαία δεν φεύγουν και τους αρχάγγελους, τυχαία δεν φεύγουν και το σώσον από την το... απόλυση που κάνουν. Τυχαία δεν ζούμε τα όσα έχουν υπογράψει στο κολυμπάρι. Γιατί είπε ο Αθανάσιο ότι. και ο Μόρφο ότι δεν υπογράψα. Τότε γιατί τα ζούμε. Για... τότε γιατί έτσι ο ίδιο έκανε σεξουαλική διαπαιγαγώγηση. 21 του δεκάτου στου ιερεί σου. Υπάρχει εντύπω εκδήλωση που κάνατε. Και φέρετε παιδοψυχολόγων, φέρετε άλλου εκεί. Για να εκπαιδεύσετε του ιερεί σα και το θέμα σα ήταν σεξουαλική διαπαιγαγώγηση. Του μάθετε όλα τα άλλα. Για τον γάμο, για την αγάπη, για τον έρωτα. Και έμεινα τους μάθετε για τη σεξουαλική διαπαιγαγώγηση. Ο σκοπός είναι να διασύρουν τον άνθρωπο. Είναι διαταγές του διαβόλου του Πάπα. Ο οποίος έδωσε όπως έχω ξαναπεί διαταγή να γίνει συμπροσευχή και έτσι αδειάζουν τον θρόνο του Κυρίου που είναι το Ιερό με τον Εσταυρωμένο και βάζουν εκεί στους θρόνους πίσω αν προσέξετε από το ο, ο, Αγία Τράπεζα τους ίδιους τους Δεσποτάδες και αύριο τον Πάπα αυτή η ετοιμασία γίνεται και ο κόσμος αντί να το αντιληφθεί βραβεύει τους Δεσποτάδες προχθές έγινε βράβερση λέει του Αθανάσιου για το έργο του ω πρώτο βραβείο πήρε ο Αθανάσιο τη Λεμεσού, ο Μητροπολίτη τη Λεμεσού. Από πού και ω πού. Όταν οι εισφορέ έρχονται από κάποιε κυρίε που βοηθούν τον κόσμο και η ίδια η Εκκλησία δεν συνεισφέρει καθόλου, ενώ βλέπουμε να έχει αμύθιτε περιουσίε και στα κατεχόμενα και παντού. Να κυκλοφορούν με ακριβά αυτοκίνητα τα χρυσά δεν λείπουν από τις εκκλησίες και άλλα. Και θα μου πείτε ότι βοηθάτε. Πώς βοηθάτε. Με το να κάνετε σεξουαλικές διαπαιγαγωγήσεις. Με το να φεύγετε τον εσφταυρωμένο. Δυστυχώς φίλοι μου είναι γραμμένο και θα το πω όλο αυτή η πτώση της αποστασίας που ζούμε δεν φέρνει αναλάμπες. Είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο ότι η πτώση φέρνει αντίχριστον. Μην παρασύρεστε με αναλαμπές που θέλουν να μπάσουν στο θρόνο αντίχριστους. Είτε μπούτιδες είτε τράμπιδες που είναι ψευτοσωτήρες. Όλο αυτό φέρνει την πτώση και των αντίχριστων και η πόρνη παθρησκεία είναι γραμμένο ότι θα την βρει στο τέλος από τους πολιτικούς. Ότι οι ίδιοι οι πολιτικοί θα χυμίξουν εναντίον τη. Διαβάστε 18 κεφάλαιων της Αποκάλυψης. Και δυστυχώς η πόλη αυτή που στέκει η πόρνη γινή και η πόλη αυτή λέει κάθεται πάνω σε 7 λόφους. Πάνω σε 7 λόφους κάθεται το Βατικανόν η Ρώμη. Πάνω σε 7 λόφους κάθεται η Κωνσταντινούπολη που μπήκε ο Ερτογάν και τώρα συνομωτούν να τον κάνουν ναόν τη παθρησκείας. Και εσείς περιμένετε να λαμπές στο Βυζαντινό, βαντατζίδων και πράσινα άλογα. Από πού, από τους χέρεις που εμβολιαστήκα από τον κόσμο που του ακολούθησε, πώ θα έρθει η αναλαμπή. Θα πατήσουμε έναν κουμπί και θα γίνουμε όλοι αστεράκια. Και η τρίτη πόλη που κάθεται πάνω σε 7 λόφου είναι τα Ιεροσόλυμα. Ο ναό του Σολομόντα που μάχονται να χτίσουν τώρα. Εφανέ το τρίδημο του διαβόλου. Και είναι γραμμένο ότι η πόλη θα καεί. Και ρωτώ, μήπω θα καεί η Ρώμη. Μήπως θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, γιατί είναι, κατα... είναι γραμμένο ότι θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ. Θα πεθάνουν εκείνη τη μέρα του μεγάλου σεισμού, λέει, 7000 700, ε, άτομα. Είναι γραμμένο ότι θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ. Μεγάλη καταστροφή. Και μάλιστα ο Χριστός τους είπε να εύχεστε να μην είναι η μέρα Σαββάτο. Γιατί όταν θα μπουν τα ξένα έθνη, μεγάλη καταστροφή και... Θα έρθει στην πόλη. Το ίδιο και στη Ρώμη που κάθεται το πορνίον των βασιλιάδων όπως λέει. Που είναι ο πάπας και οι πόρνοι του οι πεδεραστές. Που θέλουν να συμπροσευχηθούν τα δόγματα και το ονομάζουν αγάπη και ειρήνη. Και μην νομίζετε ότι η Αγία Σοφία δεν ήταν ναός που περάσαν βυζαντινοί κατακτητές εξουσιαστές. Κωνσταντίνο την έχασε, Κωνσταντίνο θα την πάρει. Και από εκεί επέρα οι εξουσιαστές εξουσιαστέ που στο όνομα του Χριστού έχτισαν εκκλησίε όχι γιατί τον αγαπούσαν, αλλά για να εξουσιάζουν. Και μέχρι σήμερα, βάστε το μυαλό σα να δουλέψει. Αν υπήρχε ένα καλό Χριστιανό, δεν θα μείνα ξασκλαμωμένη η Αγιά Σοφία τόσα χρόνια. Το ίδιο και η, α, στην Ιερουσαλήμ. Αντί να περιμένουμε Χριστόν, αντί να τον προσέξουμε που ήταν ο Σένας από εμά που ήταν εδώ, ψάχναμε για χρυσά κουτάλια και βυζαντινούς βασιλιάδες, εξουσιαστές. Δυστυχώς, είναι γραμμένον ότι θα καεί η πόλη. Τώρα είναι Κωνσταντινούπολη, είναι Βατικανόν, είναι Ρώμη, είναι Ιερουσαλήμ, είναι και οι τρει Η καταστροφή στην πόρνη είναι δεδομένη. Όσο δεν μετανοούμε και δεν κοιτάμε ουρανών, να υπερασπίζουμε τα ιερά μα και μένουμε εκεί αμέτωχοι και δεχόμαστε όλα αυτά, όλη αυτή τη βεβήλωση των ιερών, δυστυχώ η, γη θα σωστεί και είναι γραμμένη εκ τη φραγίδα του μεγάλου σεισμού που θα κοκκινήσει το φεγγάρι. Είναι αυτή που καθυστέρησε ο κύριο. Τώρα τι καταστροφέ θα φέρει και αν θα φέρει, ένα Θεό ξέρει. Γράφει ότι θα σωστεί κάθε βουνό. Μετάνια λοιπόν και πέρχεται μεγάλος όλεθρος. Και όλο αυτό γιατί δεν αντιστεκόμαστε. Γιατί μένουμε αμέτωχοι. Χρειάζεται η δική σου επανάσταση και όχι μόνο η προσευχή. Κοίτα ουρανό, αλλά αντιστάθου. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Να το θυμάσαι αυτός. Περπατά μαζί μας και αυτός θα νικήσει.